Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία. Γεια σας. Πριν από λίγο καιρό ήρθε στα χέρια μου ένα DVD με τίτλο «Στα μονοπάτια της παράδοσης» με τον Δημήτρη Βραχιόλογλου. Ομολογώ πως έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά που αφορά τη Θράκη. Θα παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτήν τη δουλειά και θα αφορά κυρίως μουσικά συγκροτήματα. Ένας αητός δικέφαλος, αητός με δυο κεφάλια, εδώ στις Τράκες στα βουνά εδιάλεξε λιμέρι. Μέρα και νύχτα ξυπνητός και διώχνει τα κοράκια, στον Εύρο μην περάσουνε ποτέ τα σύνορά του. Μέσα στον Εύρο λούζεται και έτοιμος να πετάξει Τσαγιά Σοφιά στην κορυφή, εκεί να ξαποστάσει. Ένας αητός δικέφαλος, αητός με δυο κεφάλια, εδώ στις Θράκης τα βουνά εδιάλεξε λιμέρι. Καρδιά μου κλαίει. Λέει, 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 καρδιά μου τα κοράκια στον Εύρο μην περάσουνε ποτέ τα σύνορα Απολαύστε τώρα μια ομάδα από νεαρά παιδιά που παίζουν ένα όμορφο οργανικό θρακιώτικο. Στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Παπαναστασίου.
άλλο ένα όμορφο θέμα θα παρακολουθήσετε από τα μονοπάτια της παράδοσης. Οι γκαϊτατζίδες. Θα έχετε την ευκαιρία τώρα να απολαύσετε τους καλύτερους χειριστές στην γκαϊτα. Χρέος σήμερα του ερευνητή και ειδικότερα του μουσικολόγου είναι η καταγραφή και η διάρρωση εκείνων των μορφών του λαϊκού μας πολιτισμού που από την ίδια τους στη φύση είναι λιγότερο ανθεκτικές στη γοργή τεχνολογική επέλαση της σύγχρονης εποχής. Το χρέος αυτό γίνεται επιτακτικό, θα έλεγα, όταν αναφέρεται στο παραδοσιακό μας τραγούδι και κυρίως στην παραδοσιακή μας μουσική, που όσο περνούν τα χρόνια, τόσο λιγοστεύουν εκείνοι που επιλέγουν να τα υπηρετήσουν, να τα διασώσουν, να μας τα παρουσιάσουν και στη συνέχεια να μας κάνουν όλους εμάς να τα αγαπήσουμε. Εξάλλου, είναι κοινομιστικό νομίζω πως οι παραδοσιακοί μας οργανοπαίκτες αλλά και οι τραγουδιστές μπορεί σαν αριθμό στο σύνολό τους να φαίνεται ικανοποιητικός για τον τόπο μας, για τη Θράκη. Λίγοι όμως είναι αυτοί που ασχολούνται σοβαρά με τη μουσική, με την παραδοσιακή μουσική της Θράκης αλλά και με τα παραδοσιακά όργανα όπως την γκάιτα.
Γι' αυτό τώρα λυπάμαι. Ενομίζαμε στη ζωή πως πάντα Χρέος σήμερα όλων μας και ειδικότερα όσων ασχολούνται με την έρευνα και καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού αυτού του τόπου είναι και η διάσωση εκείνων των μορφών της παράδοσης που από την ίδια τους τη φύση είναι λιγότερο ανθεκτικές στη γοργή τεχνολογική επέλεση σύγχρονης εποχής. Το χρέος αυτό γίνεται επιτακτικό, θα έλεγα, όταν αναφέρεται στο παραδοσιακό μας τραγούδι και κυρίως στην παραδοσιακή μας μουσική, που όσο περνούν τα χρόνια, τόσο λιγοστεύουν εκείνοι που επιλέγουν να τα υπηρετήσουν, να τα διασώσουν και να μας τα παρουσιάσουν, αλλά και στη συνέχεια να κάνουν όλους εμάς να τα αγαπήσουμε. Εξάλλου, είναι κοινό μυστικό, νομίζω, πως οι παραδοσιακοί μας οργανοπαίκτες αλλά και οι τραγουδιστές μπορεί σαν αριθμό στο σύνολό τους στον χώρο της τράκης να φαίνεται ικανοποιητικός. Λίγοι όμως είναι αυτοί που ασχολούνται σοβαρά, υπεύθυνα και με σεβασμό στη μετάδοση και γιατί όχι αργότερα στην παράδοση όλων αυτών των κουσμάτων στους νεότερους. Παλαιότερα, κάθε χωριό είχε τους δικούς του ντόπιους οργανοπαίκτες που τους διασκέδαζαν και τους ψυχαγωγούσαν σε όλες τις εκδηλώσεις του χρόνου. Σήμερα, δυστυχώς σπανίζουν τα παραδοσιακά μουσικά συγκροτήματα στο χώρο της Τράκης. Τέτοια παραδοσιακά σχήματα ακούμε τώρα. Αμάν βγήκε ο ήλιος και λάμψε. Νερμάρεν τα χουρταρούδια, νερμάρεν κι τα λουλούδια. Νερμάρεν τα χουρταρούδια, νερμάρεν κι τα λουλούδια. Πως πιάνει την αγάπη, για πως πιάνει την αγάπη. Από τα μάτια πιάνει τη στα χείλια κατηβε. Νίγια στα χείλια κάτι παιδιά. Κι από τα χείλια στην καρδιά ριζώνει κι δε βγε. Νίγια ριζώνει κι δε βγε μία. Σαν το κομμάτι μπα γωνιά, σαν το κομμάτι μπα γωνιά. Τα χιόνια πέφτουν στα βουνά κι όλα ναούν κίτρε. Κουνιά κι όλα ναούν κίτρε.
Μωσέ τυραννά. Οι Θράκες, λαός της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, εμφανίζονται στο νοτιοανατολικό άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου γύρω στα 1200 π.Χ. Έφτασαν εδώ από την Κεντρική Ευρώπη, ακολουθώντας την κάθοδο των Ελλήνων την εποχή της μεγάλης μετανάστευσης των λαών και εγκαταστάθηκαν στο χώρο που ορίζεται από τις ακτές του Βόρειου Αιγαίου, του Ευξήνου Πόντου, την Προποντίδα, τον Δούναβη και τον Στριμώνα. Η επίκαιρη γεωγραφικά θέση της Θράκης, καθώς και ο έλεγχος των θαλάσσιων δρόμων του Βόρειου Αιγαίου, της Προποντίδας και του Εύξουνου Πόντου, είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνει το σταυροδρόμι των πολιτισμών, όπου δρόμοι τέμνονται και καρδιές σμίγουν. Είναι πολιτισμικά μια χώρα συνόρων. Σύνορα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σύνορα μεταξύ χριστιανικού και ισλαμικού κόσμου, αλλά είναι και ένα σπουδαίο χωνευτήρι γλωσσών, θρησκειών και κουλτούρας. Η Θράκη, που σύμφωνα με την παράδοση, πήρε το όνομά της από μια θυγατέρα του ωκεανού, αδερφή της Ευρώπης, Ασίας και Λιβύης, θεωρείται πολυπολιτισμική περιοχή, που όμοιά της δεν συναντά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ίσως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η χώρα των Μουσών, των Αηδών και των Τραγουδιστάδων, η πατρίδα του Ορφέα, του Διόνυσου αλλά και του Δημόκριτου, προσφέρεται ακόμα για πολιτιστική αναζήτηση και καταγραφή. Ο λαϊκός πολιτισμός μάλιστα των κατοίκων της περιοχής του νομού Εύρου παρουσιάζεται πλούσιος τόσο στις επιμέρους εκφάνσεις του υλικού και του πνευματικού του βίου όσο και στον κοινωνικό. Ξεχωρίζει αισθητά η λαϊκή λατρεία των κατοίκων του με εθιμικές πάντα εκδηλώσεις. Ο νόμος Εύρος στο σύνολό του έχει να μας παρουσιάσει το λαϊκό πολιτισμό των κατοίκων του, των ντόπιων αλλά και των προσφύγων. Η σημερινή ελληνική Θράκη είναι το νότιο τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, που ιστορικά είναι γνωστή ως Ανατολική Ρωμυλία. Έχει τρεις νομούς, το νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάντης, και ο συνολικός πληθυσμός των κατοίκων της είναι 362.018 κάτοικοι. Έχει όμως και δύο σπουδαία φυσικά οικοσυστήματα, το Δέλτα του ποταμού Εύρου και το δάσος της Δαδιάς, τα οποία αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς του τόπου. Αρχή με φέρνει από εδώ να σε καλησπερίσω και τη σταφίδα τη γλυκιά να σου καλαναρχίσω. Μετά από τον ανυποχώρητο αγώνα της ολόχρονης καλλιέργειας, με το κλάδεμα, το σκάψιμο, το χαράκι, το φούσκισμα, το φούρκωμα, το ράντισμα και τα τιαβίσματα, έρχεται η χαρούμενη εποχή του τρίγου, η εποχή της ανταμοιβής των κόπων των αγροτών. Αρχές Αυγούστου αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι του τρίγου. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλοι στο πόδι. Φορτωμένοι τη χαρούμενη αγωνία, μπαίνουν στη μάχη. Πριν αρχίσει ο τρίγος, όλοι δοξολογούν τον Θεό που τους αξίωσε να φέρουν εις πέρα στην καλλιέργεια. Με δέος παρακαλούν τον ύψιστο, καθώς και τον προστάτη των αμπελιών, τον Αγιοτρίφωνα, να τους βοηθήσουν με καλό καιρό και υγεία να μαζέψουν και να αποθηκεύσουν τους κόπους της χρονιάς.
Στις 6 Αυγούστου του Σωτήρος, τα πρώτα κομμένα σταφύλια διαβάζονται στην Εκκλησία για το καλό. Κύριο μέλημα των κατοίκων πριν από τον Τρίγο είναι η προετοιμασία των αλωνιών, τα σταφυδάλωνα όπως τα ονομάζουν. Η κάθε οικογένεια με ξυνάρια, τσεκούρια, σιδεροπάλουκα, καδρόνια, πριόνια, σύρματα, ντουρβάτες, ετοιμάζει τα στενόμακρα προσιλιακά αλόνια. Με τα κοφτερά ξυνάρια καθαρίζουν τα αλόνια από τα αγκάθια και τα γριόχορτα. Ισοπεδώνουν τις λακκούβες και φροντίζουν τα βλάκια για να φεύγουν τα νερά της βροχής, ώστε να μην παρασύρονται τα απλωμένα σταφύλια. Μπήγουν παλούκια στα πλαϊνά των αλωνιών για να τεντώσουν με τα σύρματα τα πανιά που θα προστατεύσουν το εισόδημα από την κακοκαιρία. Στο σπίτι, οι νοικοκυρές επιθεωρούν τα πανιά και τα επισκευάζουν. Με τη ραπτομηχανή ράβουν τα σχισμένα, συμπληρώνουν τις χαρδαβέλες και τα σχοινιά. Στη συνέχεια, έτοιμα, μεταφέρονται στα αλόνια για να γίνει η πρόβα, να συμπληρωθούν οι ελλείψεις κατά το άνοιγμα και το σκέπασμα, το σφίξιμο και το τέντομα. Όταν όλα είναι έτοιμα, τα αλόνια τουρβατίζονται, κοινώς σκουπίζονται με τις τουρβάτες και αρχίζει το άλυμα. Με ασπρόχωμα και άχυρο φτιάχνουν λάσπη και αλείβουν όλο το χώρο των αλωνιών, όπου θα πλουθούν τα σταφύλια, ώστε να μην λερώνεται ο καρπός. Παλαιότερα, αντί να αλείβουν, έστρωναν τα αλόνια με ένα ειδικό χαρτί. Όμως αποδείχθηκε και πολύ έξοδο και όχι πρακτικό, γιατί σχιζόταν και ο καρπός ανακατευόταν με τα χώματα. Ορισμένοι αγρότες φτιάχνουν σκιές στο ίδιο μάκρος και πλάτος με τα αλόνια, πάνω σε χοντρά ξύλα τεντώνουν σύρματα λεπτά του ύψους σε 5 και 6 επίπεδα. Αλείβουν το κάτω μέρος με λάσπη όπως τα αλόνια. Η σκιά σκεπάζεται με το προστατευτικό σταφυδόπανο και κρεμούν στα σύρματα μεγάλες ποσότητες σταφυλιών για αποξήρανση. Μετά τα αλόνια ετοιμάζουν τα εργαλεία του τρίγου. Ελέγχουν, πλένουν και επισκευάζουν τα κοφίνια, πλέκουν καινούρια με καλάμια και βέργες από λιγαριά και σχήνο για να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα. Οι γυναίκες της Τιμάγκας, εκτός από τις υποχρεώσεις τους στο σπίτι, παίρνουν σημαντικό μέρος και στις δουλειές του τρίγου. Επιπλέον, επιμελούνται το φαγητό των εργατών, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η γνωστή ρέγγα, και μεταφέρουν στο χτήμα βαρέλες με νερό και κρασί. Παλαιότερα, οι μωρομάνες κουβαλούσαν και τα μωρά τους στο χτήμα μέσα στην άκα, για να μπορούν να βοηθήσουν και αυτές τον τρίγο. Αυτή ήταν και είναι η στιμαγκιώτισσα γυναίκα. Η τελευταία επίσκεψη στο κτήμα, με την επιβεβαίωση ότι ήρθε η ώρα του τρίγου, υποχρεώνει την κάθε οικογένεια να συγκροτήσει τα συνεργεία της δουλειάς. Τα συνεργεία αποτελούνται κυρίως από εργάτες που έρχονται από τα γύρω χωριά. Σημαντικό όμως ρόλο διαδραματίζει ο θεσμός της αλληλοβοήθειας. Ένας γέροντας στη Μαγκιώτης αφηγείται: «Εμείς δουλεύαμε πάντα με τους φίλους και με τους κουμπάρους, πότε στο δικό μας και πότε στο δικό τους κτήμα». Επιτέλους ξημερώνει η μέρα του τρίγου. Ο τρίγος ξεκινά οποιαδήποτε ημέρα εκτός της Τρίτης που θεωρείται από φράδα και εκτός από την ημέρα κάποιας μεγάλης γιορτής. Από τα χαράματα όλοι στο πόδι. Οι ομάδες των εργατών, πριν ο ήλιος φανεί στην Ανατολή, βρίσκονται στο κτήμα. Στην αρχή, για να κερδίσουν χρόνο, οι κουβαλητές και οι καθαριστές βοηθούν τους τρίγητές. Ένα-ένα σταφύλι κόβεται με το μαχαίρι και με προσοχή ρίχνεται στο κοφίνι για να μην τραυματιστεί καμιά ρόγα. Οι επιπόλαιες ενέργειες καταστρέφουν την ποιότητα και λιγοστεύουν το εισόδημα.
Όταν τα κοφίνια γεμίσουν, φορτώνονται οι κουβαλιτές στον πρώτο δρόμο και τα μεταφέρουν στα αλόνια όπου περιμένουν οι καθαριστές. Οι καθαριστές, κάτω από τους ίσκιους, καθαρίζουν τα σταφύλια, βγάζουν τα σάπια, τις τριμμένες ρόγες τις βάζουν σε ξεχωριστά κοφίνια και σχίζουν τα τσουποτά σταφύλια με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία για να μπορεί ο ήλιος να βλέπει όλες τις ρόγες στο λιάσιμο. Με αυτά γεμίζουν τα κοφίνια. Για το σωστό λιάσιμο της ραζακιάς, τα κοφίνια πριν από το άπλωμα βουτιώνται σε διάλειμμα από τάσας, μιας δραστικής ουσίας που διελύεται σε νερό και αποξηραίνει γρηγορότερα τη ραζακιά. Τα κοφίνια θα στραγγίσουν στο στραγγιστήρι. Οι απλωτές στη συνέχεια παίρνουν τα έτοιμα κοφίνια και αρχίζουν το άπλωμα. Αδειάζουν με λεπτότητα τα σταφύλια σε σωρούς στην απλώστρα, από όπου τα παίρνουν και τα τοποθετούν το ένα δίπλα στο άλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνουν κάποιον αέρα. Είναι η δουλειά που απαιτεί προσοχή και επιδεξιότητα, ώστε να μπορεί ο ήλιος να αποξηραίνει τα σταφύλια στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο διάστημα. Να μην μένουν άλλα μισοξεραμένα και άλλα καρκανιασμένα. Αν δεν έχουν καλά ξεραθεί, βγάζουν υγρά, κολλάνε και γίνονται κουκουμάτσα, η χειρότερη ποιότητα για την οποία οι έμποροι δίνουν εξευτελιστικές τιμές. Τα σταφύλια μένουν απλωμένα στα λόνια περίπου 20 μέρες και για να τα δει ο ήλιος καλά, τα γυρίσουν για να λιαστούν. Τις ημέρες αυτές όμως οι κάτοικοι δεν ησυχάζουν, γιατί μπορεί ξαφνικά ο καιρός να χαλάσει και να βρέξει. Οι ξαφνικές βροχές του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου είναι το φόβητρο, γιατί καταστρέφουν τη σταφίδα. Όταν καταλάβουν ότι ο καιρός πάει για βροχή, σκεπάζουν τα λόνια με τα πανιά. Ύστερα, με την ησυχία τους, τρίβουν την ξεραμένη σταφίδα, την κάνουν σωρούς και την λιχνίζουν για να την καθαρίσουν από τις απεισμένες ρόγες και τα κοτσάνια. Το λίχνισμα γίνεται με ένα μεγάλο κόσκινο ή με το δρεμόνι, από όπου πέφτουν οι σταφίδες, πάνω, ενώ τα κοτσάνια συγκρατούνται στο εσωτερικό του. Έτοιμο το εισόδημα μεταφέρεται στα σπίτια, σε κοφίνια. Εκεί η σταφίδα φυλάσσεται σε ειδικούς χώρους στα αμπάρια, όπου θα διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, ώσπου να έρθει ο έμπορος να την κατατάξει στην σωστή ποιότητα και να πουληθεί. Οι κόποι των αγροτών επιτέλους δικαιώνονται, η κούραση και η αγωνία των ημερών φεύγει από τα πρόσωπά τους και τη θέση τους παίρνουν η χαρά, η ευτυχία και η διάθεση για χορό και τραγούδι. Μες τα πέματάκια μου, μες τα πέλη στη σταφίδα. Ωραία, μες τα πέλη στη σταφίδα, με κάψες όταν σε είδα. Μου δώσες ματάκια μου, μου δώσες γλυκό σταφύλι. Ωραία, μου δώσες γλυκό σταφύλι, σαν τα κόκκινα σου χείλη. Ήταν σαν ματάκια μου, ήταν σαν να το έχεις βάψει. Μωρέν, ήταν σαν να το έχεις βάψει, την καρδιά μου έχεις κάψει. Με κάψαν ματάκια μου, με κάψαν τα χείλη σου.
πρωινή γάψα τα χείλη σου κι όχι το σταφύλι σου. Στα πέμπατάκια μου, μες στα μπαίνει στη σταφίδα. Μες στα μπαίνει στη σταφίδα, με κάψες όταν σε είδα.
μαν βασίλω, ως που να σ' αγαπήσω. Αμάν, αμάν βασίλω, μου λένε να σ' αφήσω. Ρε και τώρα που σ' αγαπήσα βασίλω μου. Αμάν, αμάν βασίλω, μου λένε να σ' αφήσω. Αμάν, αμάν βασίλω, πως να σ' παρατήσω. Ρε φέτος τα πέλια καλά σαν βασιλό μου. Και τι κρασί θα πιούμε στο γάμο που θα έρθουμε. Και τι κρασί θα πιούμε στο γάμο που θα έρθουμε.
χαμάν, αμάν, βραμάν, αμπέλη μου, καλέ πλατή φιλό. Έχω το κλαδεμένο μα τον ουρανό βραμάν, μα την αλυσιδίτσα που έχεις το λαιμό. Χρέος βαρύ ο χαμπέλη μου βραμάν, χρέος βαρύ, βαρύ μου έβαλε. Κι εγώ θα σε πουλήσω μα τη θάλασσα βραμάν, κορμί τη παρισένιο δε σ' αγκαλιάσα. Στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.